Σε μια ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλες τις συναντήσεις τους, την πίδα τους έκοψαν τη Δευτέρα το βράδυ οι φίλοι, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Σαμί Καραμπουγιουκλού, δημοσιογράφοι, οι οποίοι άλλωστε ήδη έχουν μεταξύ τους μια διαφορετική σχέση που εκτείνεται πολύ πέρα από την απλή επαγγελματική. Νομίζω ότι μετά από μια πολύ πολύ ωραία βραδιά, αργά το βράδυ έγινε και κοπή της πίτας. Είναι κοπή της πίτας των φίλων της παρέας των δημοσιογράφων. Νομίζω ότι για τη φετινή χρονιά το φλουρί έπεσε στην νεότερη της παρέας και έτσι έπρεπε να είναι. Και ελπίζουμε κάθε χρόνο το νόμισμα να πέφτει όλο και σε πιο νεότερους ή νεότερες. Σε μια πολύ δύσκολη χρονιά για τους δημοσιογράφους όμως. Ναι, αν κανείς κοιτάξει τους αριθμούς, αν εξαιρεσούμε τη βαθιά που περνάμε εδώ που είναι όλα καλά, αν κοιτάξει κανείς τους αριθμούς έξω, με συναδέλφους που έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα που εκτελούσαν κάτι και το άλλο, είναι όντως είναι μια δύσκολη χρονιά και φαίνεται η τάση όλα τα επόμενα χρόνια και θα είναι και πιο δυσκολότερη. Και γιατί, επειδή υπάρχει και μια οικονομική κρίση και επειδή επεκτείνεται και μια βία προς τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, έτσι. Άρα η δουλειά των δημοσιογράφων δεν είναι εύκολη, είναι δύσκολη, αλλά αυτή είναι η δουλειά που επιλέξαμε και νομίζω ότι ο καθένας κάνει αυτό που μπορεί, το καλύτερο που μπορεί, γιατί δεν είναι μια δουλειά που προχωρηθήκαμε να την κάνουμε, την επιλέξαμε και την κάνουμε με όλο το κόστος και με όλη τη δυσκολία που έχει αυτή η δουλειά. Επόμενο ραντεβού λοιπόν του χρόνου για την επόμενη πίτα με την ευχή να είμαστε περισσότεροι. Περισσότεροι και νεότεροι και καλύτεροι στη δουλειά μας όλοι μας. Τυχερή της βραδιάς αποδείχτηκε το νέο μέλος της οικογένειας, η Ναταλή Τόνογλου, προς ευχαρίστηση όλων, αφού άλλωστε ήταν και η πρώτη συμμετοχή της στην εκδήλωση. Νιώθω πολύ ωραία. Πρώτη φορά σε αυτό το τραπέζι στην πίτα των δημοσιογράφων. Περάσαμε πολύ ωραία σήμερα. Νιώθω πολύ τυχερή. Δεν το περίμενα να το τύχω. Το ήλπιζα. Όλα είναι ωραία. Γιατί είπες περάσαμε, νομίζω ότι τέλειωσε η βραδιά. Ελπίζω να τελείωσε, γιατί αύριο είναι μια νέα μέρα, νέα θέματα, αλλά συνεχίζω οπουδήποτε. Τι θα έλεγες στους νέους, στους συνομιλίκους που εσύ βρέθηκες σε μια τέτοια οικογένεια, τι θα έλεγες για αυτούς τους ανθρώπους? Δεν είναι ό,τι φαίνεται, είναι όντως πολύ ωραία παρέα και ελπίζω να συνεχίσουν και άλλες τέτοιες βραδιές. Όσο για το μυστικό της πετυχημένης και ιδιαίτερα ευχάριστης βραδιάς, το αποκάλυψε η Μαριάννα Ξανθοπούλου. Η ζεστή ατμόσφαιρα που έχουμε μεταξύ μας, το καλό φαγητό, το τσίπουρο βέβαια, ναι, και αυτό νομίζω. Εννοείται. Από τα τελευταία χρόνια ήταν η καλύτερη εκδήλωση αυτής της παρέας. Ναι, νομίζω ναι. Μια πραγματική ζεστή βραδιά, την οποία τίμησε και ο Δήμαρχος Ξάνθης ως απλός φίλος ωστόσο και όχι με την επίσημη ιδιότητά του, η οποία ομολογουμένως ήταν από τις καλύτερες και ομορφότερες των τελευταίων χρόνων. Ίσως γιατί αυτό που κυριάρχησε ήταν οι ζεστές σχέσεις των ανθρώπων που συμμετείχαν και οι οποίες δεν σκιάζονται από αθέμητους ανταγωνισμούς, αλλά από ευγενή επαγγελματική άμυλα.